23 του προηγούμενου νομοσχεδίου συνεχίζει και ο καφετζής του χωριού, έτσι όπως το εννοείτε, να είναι στο καθεστώς του ΟΓΑ. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτό. Και επειδή είπατε και για το καφετζή του χωριού, 1 με 2 λεπτά είναι η επιβάρηση στον καφέ. 1 με 2 λεπτά στο φλιτζάνι του καφέ. Αυτό είναι. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν χθες μου φαίνεται, όταν στην προεκλογική περίοδο ο τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μας καλούσαν να συνεργαστούμε. Να θυμίσω βέβαια ότι τότε οι εκλογές έγιναν ενώ είχε υπογραφεί και ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα πλην ΚΚΕ και Χρυσαυγής η συμφωνία με τους θεσμούς. Αλήθεια, σε ποιο ακριβώς πλαίσιο μας καλούσαν να συνεργαστούμε? Μα προφανώς στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, έτσι δεν είναι? Και ρωτάω, προέβλεπε η συμφωνία τη λήψη μέτρων 1% του ΑΕΠ από έμεσους φόρους? Προέβλεπε η συμφωνία την υποχρέωση ρύθμισης των κόκκινων δανείων? Προέβλεπε η συμφωνία τη δημιουργία ταμείου αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου? Προέβλεπε η συμφωνία την κατάργηση της έκπτωσης στα νησιά, του ΦΠΑ στα νησιά? Σε τι ακριβώς μας καλούσατε να συνεργαστούμε? Για να αλλάξουμε τους όρους της συμφωνίας? Έχετε αποδείξει ότι δεν ξέρετε αν διαπραγματευόσαστε. Και πώς το αποδείξατε? Επειδή είπε και ο κύριος Βενιζέλος ότι προκαλέσαμε μεγάλη ζημιά, και το ίδιο είπε και ο κύριος Κεδίκογλου, έφυγε τώρα. Το αποδείξατε χρόνια, γιατί εσείς φέρατε 25% ύφεση στη χώρα, εσείς φέρατε 27% ανεργία, εσείς φέρατε 63 δισεκατομμύρια μέτρα. Σας είχαμε πει λοιπόν τότε ότι δεν χρειαζόμαστε μαζί μας αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στην ύφεση και την εξαθλίωση. Γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα τηρήσουμε τη συμφωνία, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του λαού. Στις τελευταίες ώρες παρατηρώ ότι έχετε βαλθεί μέσω των ομιλιών σας σε ένα διαγωνισμό ψέματος και παραπλάνησης. Ψέματος και παραπλάνησης. Σωρία ψεμάτων για το νέο ταμείο. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό το ταμείο, σε αντίθεση με το ΤΑΙΠΕΔ, θα έχει ως έργο την αξιοποίηση και όχι την πώληση. Τα έσοδα του ταμείου θα πηγαίνουν κατά 50% στην εξόφληση του χρέους και κατά 50% σε αναπτυξιακά έργα. Οι ΔΕΚΟ που περνάνε στο ταμείο για διαχείριση και όχι για πώληση. Να τελειώνουμε και με αυτό το παραμύθι. Συνεχίζετε να μην καταλαβαίνετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ακινήτων που εσείς είχατε παραχωρήσει στο ΤΑΙΠΕΔ με αποκλειστικό σκοπό το ξεπούλημα, φεύγουν από το ΤΑΙΠΕΔ και πηγαίνουν στην ΕΤΑΔ. Μια εταιρεία που έχει αποδείξει ότι με όρους δημοσίου συμφέροντος μπορεί να αγγιθεί την ορθή διαχείριση των ακινήτων του δημοσίου. Και επειδή ρώτησε ο κύριος Βενιζέλος αν κάτι μας δικαιώνει σήμερα, εμένα προσωπικά κάτι με δικαιώνει. Με δικαιώνει ότι σχεδόν το σύνολο του νησιού της Ρόδου είχε παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούλημα και σήμερα μένουν 3 ακίνητα, εκ των οποίων 1 τον Γκόλφ Αφάντου που ήδη υπογράφεται σύμβαση. Και τι με δικαιώνει? Ότι τα φιλέτα της Ρόδου, το λιμανάκι της Λάρδου, η παραλία της Αμπίκας, η παραλία Αγάθη, η Βίλα Ντεβέ, το δάσος του προφήτη Λία, ακούστε, το δάσος του προφήτη Λία είχαν εδώ στο ΤΑΙΠΕΔ, γλιτώνουν το ξεπούλημα. Το ίδιο και η παραλία στο Μαστιχάρι της ΚΟ και άλλα φιλέτα της χώρας. Στο θέμα της διοίκησης του ταμείου τα πράγματα είναι πολύ μακριά από αυτά που λέτε. Σας το είπα και χτες. Έχετε φτιάξει στο μυαλό σας ένα ταμείο έτσι όπως εσείς θα το νομοθετούσατε. Το καταλαβαίνω, γιατί έτσι ξέρετε να νομοθετείτε. Και το πυροβολείτε. Δικαίωμά σας. Αλλά μην πυροβολείτε αυτό που είναι μέσα στο νόμο, γιατί δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών. Πλειοψηφία στο Εποπτικό Συμβούλιο, 3/5, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και για τα 2 μέλη των θεσμών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετέχει στην επιλογή του Διευθύνων του Συμβούλου και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ελέγχεται από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή από ποιον? Από τον Υπουργό Οικονομικών. Ενώ το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας και το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις ποιου? Του Υπουργού Οικονομικών. Οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση λοιπόν προτείνεται από τα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από ποιον?
από τον Υπουργό Οικονομικών. Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα του ελληνικού λαού δεν είναι το νέο ταμείο. Το πρόβλημα του ελληνικού λαού θα είναι αν τυχόν γίνει το λάθος και αναλάβει κάποιος από εσάς Υπουργός Οικονομικών. Και όχι για τις διατάξεις της υποψήφισης εταιρείας. Αναφορικά τώρα με το κομμάτι. 7 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Σοβαρολογείτε. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά θα δώσω άλλο ένα. Λοιπόν. Αλλά είναι στο 8ο. Γιατί είχαμε δύο στην αρχή, μετά δώσαμε άλλα 5. Εντάξει, εντάξει. Υπόλοιπο. Εντάξει. Τώρα άλλο ένα, 8. Λοιπόν, να κλείσω τότε. Ήθελα να μιλήσω για τα. Όχι, θα δώσω άλλο ένα λεπτό. Για τα κόκκινα δάνεια. Δεν θα προλάβω να μιλήσω για τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Σταθάκη, φαντάζομαι θα τα πείτε καλύτερα από μένα, οπότε. Λοιπόν, να πω μόνο για τα κόκκινα δάνεια, θα επισημάνουμε και πάλι. Προστατεύονται οι κατοικίες με αντικειμενική αξία μέχρι 140.000 και επειδή έχει ακουστεί διάφορα, έχουν ακουστεί διάφορα, αυτό αφορά τις επιχειρήσεις, για τους υπόλοιπους πολίτες ισχύει ο νόμος Κατσέλη όπως έχει ψηφιστεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, είναι προφανές ότι κανένας δεν μπορεί να επιχαίρει για την ψήφιση έμεσων φόρων. Προσωπικά, προερχόμενος από τα Δωδεκάνησα, θεωρώ πρόβλημα την επιβολή του τέλους διανυκτέρευσης και την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος του φόρου κατανάλωσης ενοπνεύματος. Και για τα δύο κρίνω θετική της μετάθεσής τους για το 2018. Ειδικότερα για το τέλος διανυκτέρευσης, έχω ήδη προτείνει την αντικατάστασή του από τη φορολόγηση της τουριστικής μίσθωσης κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών σελίδων. Ένα μέτρο που και μεγαλύτερα έσοδα μπορεί να αποφέρει και αποτελεί αίτημα των φορέων του τουρισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απέτηση των δανειστών να αυξηθεί ο ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το νερό, που θα έπληται κυρίως στις φτωχές οικογένειες και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μας οδήγησε στην νομοθέτηση έμεσων φόρων, που όμως διασπήραμε σε ένα μεγάλο φάσμα, έτσι ώστε να επηρεάσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τα νοικοκυριά. Εμείς κοιτάμε το λαό στα μάτια και το αποδεικνύουμε ότι προσπαθούμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες να παλινορθώσουμε την ελπίδα. Την ελπίδα που θα έρθει με την οριστική διευθέτηση του χρέους και με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα πάρουμε αμέσως μετά. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Παπαθεοδόρος.